Είμαστε σε μια περίοδο που η κινητικότητα στον χώρο της εκπαίδευσης είναι πολύ μεγάλη. Υπάρχει μια αγωνιστική διάθεση που αναπτύσσεται και στα πανεπιστήμια. Ξεκίνησαν καταρχήν οι διοικητικοί, οι οποίοι ήταν οι άμεσα θυγόμενοι, με τα γνωστά μέτρα περί διαθεσιμότητας απολύσεων. Μιλάμε το πλήγμα που αντιστοιχεί σε αυτές τις πρακτικές στο Πολυτεχνείο είναι συντριπτικό, δηλαδή αν εφαρμοστούν τέτοιες πολιτικές στο Πολυτεχνείο θα στερηθεί περίπου το 40% των διοικητικών και υπαλλήλων που δουλεύουν σε εργαστήρια και σημαντικές υποστηρικτικές δομές του Πολυτεχνείου. Οπότε στο Πολυτεχνείο ξεκίνησε άμεσα, όπως και σε άλλα ιδρύματα, μια απεργία των αντίστοιχων συλλόγων με πολύ μεγάλη συμμετοχή, πρωτοφανή συμμετοχή ανθρώπων που δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ σε διαδικασίες συλλόγων και με έτσι ομόθυμη διάθεση για έναν αγώνα διάρκειας χωρίς καμία υποχώρηση. Αυτό το κλίμα μεταφέρθηκε και στο κομμάτι των διδασκόντων στο Πολυτεχνείο. Ήδη είχαμε μια πολύ καλή συνέλευση που καιρό είχε να φτάσει σε τέτοια επίπεδα συμμετοχής και είχε σημειωτέων ανεξάρτητα από τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στους διδάσκοντες σε πολλά επίπεδα. Είχε μια ομόφωνη απόφαση που ήταν απεργία μέχρι τις 16 του μήνα και εν συνεχεία ανανέωση από του αγώνα με νέα συνέλευση. Την ίδια στιγμή ξεκινάνε και οι φοιτητές μας. Πήραν οι 8 στις 9 σχολές αποφάσεις, στο Πολυτεχνείο πάντα μιλάω, έτσι, για αγώνα που εντάσσεται και στη διαδικασία συμπαράστασης στους διδάσκοντες και στους εργαζόμενους και έχει και αυτοτελή φοιτητικά αιτήματα, έτσι κι αλλιώς η μοίρα όλων μας είναι κοινή. Μιλάμε για μια πολιτική καταστροφή στην ανώτατη της εκπαίδευσης και αποφάσισαν λοιπόν και αυτοί καταλήψεις με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Νομίζω ότι κάτι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα πανεπιστήμια, όπως συμβαίνει και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ένας κόσμος έχει πει πια ως εδώ, η καταστροφή δεν έχει άλλο να πάει παραπέρα. Μιλάμε για πολιτικές οι οποίες αρνούνται οποιαδήποτε πιθανότητα και δυνατότητα να υπάρξει εκπαίδευση στην Ελλάδα, δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα, και αυτές οι πολιτικές οδηγούν επίσης και πάρα πολύ κόσμο στην ανεργία. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα ανέβει κι άλλο, θα δημιουργήσει κι άλλες ρήξεις, θα δημιουργήσει καινούργιες μορφές αγώνα και μορφές συμμετοχής στον αγώνα. Ήδη και στα άλλα πανεπιστήμια οι διοικητικοί και οι εργαζόμενοι γενικά μετέχουν μες στις συνελεύσεις τους σε αποφάσεις που είναι παντού αποφάσεις αγώνα και απεργίες. Επομένως, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε μια συνολική έκρηξη στον χώρο της παιδείας. Αυτή η συνολική έκρηξη ίσως να είναι και η ελπίδα μας για να ανακόψουμε επιτέλους και να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική. Μια πολιτική που καταστρέφει στην ουσία όλα τα εργασιακά δικαιώματα, πετάει ένα τεράστιο κομμάτι της κοινωνίας στην ανέχεια και στην ανεργία και εκποιεί το δημόσιο πλούτο. Νομίζω ότι ίσως εδώ, σε αυτή την αναμέτρηση, θα κριθούν τα πάντα. Θα κριθεί δηλαδή το μέλλον αυτής της πολιτικής και πιστεύω ειλικρινά ότι μπορούμε αυτή τη φορά να νικήσουμε και να καταστρέψουμε αυτά τα σχέδιά τους.